υποδεχθούμε τον κύριο Μανώλη Βαρδαβάκη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, να πούμε ότι το Θριάσιο είναι το μοναδικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί την Δυτική Αττική και σήμερα καταθέσατε στον εισαγγελέα πολύ σοβαρά πράγματα, κύριε Βαρδαβάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας, γιατί πήγατε στον εισαγγελέα οι εργαζόμενοι? Επιτρέψτε μου πριν απαντήσω στην ερώτησή σας ένα μικρό σχόλιο, γιατί παρακολούθησα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που προηγήθηκε. Ναι, βέβαια. Εμείς από την εμπειρία που έχουμε ως υγειονομικοί έχουμε διαπιστώσει το εξής, ότι τα αλλεπάλληλα περιοριστικά μέτρα, η αστυνομοκρατία και η ενίσχυση της καταστολής μπορεί να μην είχαν τα αποτελέσματα που όλοι θα ήθελαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας, είχαν ένα όμως πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Την οικονομική καταστροφή δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων μικρών επαγγελματιών και εργαζομένων. Αντίθετα, τα αλλεπάλληλα περιοριστικά μέτρα που όπως είπατε και εσείς ανακοινωνόντουσαν κάθε εβδομάδα, άλλαζαν, ανερώντουσαν, ξανάρχιζαν, δεν συνοδεύτηκαν ουδέποτε από κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης της επιδημίας, εκεί που οι ίδιοι επιστήμονες ομολογούν ότι είναι η βασική πηγή διάδοσης, που είναι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, και εμείς το διαπιστώνουμε στο Θριάσιο, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να απαντήσω τώρα στο ερώτημά σας. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, αλλά είναι ενδεικτική για όλα τα νοσοκομεία. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα εφημερία του νοσοκομείου. Δεν είχαμε κανένα κενό κρεβάτι στις ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου. Ήταν κατηλημένες και οι 17 από τις 17 ΜΕΘ COVID. Και είχαμε μόνο 16 κενές κλίνες απλής νοσηλείας COVID για να καλύψουμε την εφημερία. Μέχρι το απόγευμα είχαν γίνει 29 τουλάχιστον εισαγωγές. Συνεχίζεται η εφημερία μέχρι τις 8 το πρωί. Και το αποτέλεσμα ήταν να μετατραπεί άλλη μια κλινική του νοσοκομείου σε κλινική COVID. Και όταν ακούμε ότι αναπτύσσονται ΜΕΘ ή αναπτύσσονται κλινικές COVID, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές δεν δημιουργούνται, αφαιρούνται ουσιαστικά από την αντιμετώπιση των άλλων ασθενειών. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στο Θριάσιο νοσοκομείο, και όχι μόνο στο Θριάσιο νοσοκομείο, στην ίδια ή παρόμοια κατάσταση βρίσκονται όλα τα δημόσια νοσοκομεία, είναι η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Και επιτρέψτε μου να πω, όσο σημαντική και επίγουσα είναι η αντιμετώπιση της επιδημίας, δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει από εμάς ότι οι ασθενείς όλων των άλλων παθήσεων, όπου καταγράφεται μεγάλη αύξηση και της νοσηρότητας και της νητότητας, είναι τα φανή θύματα, είναι οι παράπλευρες απώλειες της επιδημίας. Και επιτρέψτε μου να πω τι εννοώ. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, που όπως είπατε και εσείς, είναι στο κέντρο της βιομηχανικής περιοχής του Θριασίου πεδίου, ανάμεσα σε δύο δηληστήρια και δεκάδες επιχειρήσεις με επικίνδυνες δραστηριότητες, έχει μετατραπεί σε ΜΕΘ COVID το κέντρο εγκαυμάτων του νοσοκομείου. Με αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο συμβεί ένα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή μας και χρειαστεί να νοσηλευθεί ένα σοβαρά εγκαυματίας, δεν υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευθεί ούτε ένας στο Θριάσιο. Από τις 6 χειρουργικές αίθουσες του Θριασίου νοσοκομείου, που καλύπτει όπως είπατε την Δυτική Αττική, λειτουργούν μόνο 2 πλέον, γιατί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έχει μετακινηθεί, αφού δεν έγιναν ποτέ οι αναγκαίες προσλήψεις, για να αναπτυχθούν οι κλινικές COVID. Μάλιστα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους εμείς αποστήλαμε, γιατί η διαδικασία πλέον δεν είναι με απευθείας επαφή όπως καταλαβαίνετε λόγω των μέτρων των περιοριστικών, αποστήλαμε επίγουσα αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζητάμε να διερευνηθούν οι επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς ότι είναι επικίνδυνες, το επιβεβαιώνουν με έγγραφά τους η Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής, όπου όπως
αναφέρουμε σαφώς. Σήμερα η κατάσταση είναι αυτή λόγω της έλλειψης γιατρών, που ουσιαστικά ένας ειδικευμένος πνευμονολόγος, ένας ειδικευόμενος ψυχιατρικής και μία ειδικευόμενη γυναικολογίας εφημερεύουν αυτές τις μέρες για 24 ώρες οι γιατροί αυτών των ειδικοτήτων που σας είπα και έχουν την ευθύνη για 60 πνευμονολογικούς ασθενείς, οι μισοί αυτούς περίπου είναι COVID και οι άλλοι μισοί πάσχουν από άλλες βαρές πνευμονολογικές παθήσεις. Κύριε Βαρδαβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας περιγράψατε μία μαύρη εικόνα, αλλά πολύ ενδεικτική για το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.